Λοιπόν, χαίρετε. Αύριο θα γιορτάσουμε την Αγία Μαρίνα, εδώ και σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ορθοδοξία. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτήν, θα ήθελα να αναφερθούμε στον προχθές εορτάζοντα Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι ένας δάσκαλος της Εκκλησίας μας, πολυγραφότατος, γιατί στην ουσία το εργόχειρό του, η ζωή του δηλαδή και ο κόπος του ήταν να γράφει. Και όταν λέμε να γράφει, όχι απλώς για να περάσει η ώρα, αλλά αλλά για να διδάξει τον λαό του Θεού σε μια εποχή δύσκολη, γιατί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έζησε στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Όταν λοιπόν μιλάμε για την αρετή αδελφή μου, σίγουρα αναφερόμαστε σε κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο όμως χαρακτηρίζει τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και με την αρετή οι Άγιοι μας εξάσκησαν τη ζωή τους και αγάπησαν ολόψυχα τον Θεό, γιατί αν παρέμειναν μόνο στο γεγονός ότι το γνώριζαν και ένιωθαν την αγάπη του χωρίς να εξασκήσουν την αρετή, τότε πάρα πολύ εύκολα θα χανόταν όλη αυτή η ιστορία. Ο Θεοφόρος δάσκαλος λοιπόν της Εκκλησίας, Νικόδημος Αγιορείτης, ο οποίος ονομάστηκε έτσι γιατί εγκαταβίωσε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος, σε πολλά μέρη, το γύρισε όρο δηλαδή, γεννήθηκε στην Άξο, ήταν ενάξιος και φυσικά ονομάστηκε Νικόλαος και το επίθετό του ήταν Καλλιβούρσης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια εποχή στον 18ο αιώνα που οι άνθρωποι πλέον έχουν τα γνωστά σήμερα σε όλους επίθετα. Η γυναίκα του, η μητέρα του ήταν πάρα πολύ άξια και πιστή γυναίκα και τελικά κατέληξε να γίνει μοναχή με το όνομα Αγάθη. Ο Νικόλαος, ο οποίος γεννήθηκε το 1749, ήταν προσεκτικός από τη ζωή του, από μικρός και φυσικά εκτός των άλλων χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός, είχε πολύ μεγάλη εξυπνάδα, ευφυΐα δηλαδή, αλλά και μεγάλη απέραντη μνήμη. Θυμόταν δηλαδή ολόκληρα βιβλία απ' έξω. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχθηκε στην Άξο, στη χώρα της Νάξου, κάθε νησί έχει μια χώρα, το ξέρετε αυτό, όπου ο ιερέας της ενορίας του, όπως γινόταν τότε, με το ψαλτήριο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, και με το βιβλίο, την Οφτάιχο, την εκκλησιαστική, μάθαιναν οι άνθρωποι τα γράμματα. Μετά από εκεί όμως φίτησε στη σχολή της Νάξου, όπου δάσκαλος και διευθυντής τότε ήταν ο άλλος θαυμάσιος ετωλός, ο Χρύσανθος ο ετωλός, ο οποίος ήταν ο αδερφός του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέθανε λίγα χρόνια πριν από αυτόν. Ο μεγαλύτερος αδερφός του λοιπόν, ο περιβόητος Χρύσανθος ο ετωλός, ήταν δάσκαλός του. Αυτός δίδασκε εκεί στη σχολή της Νάξου μέχρι το 1785, πέθανε δηλαδή 6 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Στα 16 του ο Άγιος Νικόδημος από την σχολή της Νάξου, έτσι, τον παίρνει ο πατέρας του και τον πηγαίνει στη Σμύρνη, στη σχολή, την ελληνική σχολή, την ονομαστήσα αργότερα Ευαγγελική Σχολή, στην οποία μπαίνει ως οικότροφος και κάνει τα πρώτα του βήματα σε κοινόβιο, δηλαδή σε μέρος που μένουν όλοι μαζί. Εκεί πέρα λοιπόν, με τον άλλο δάσκαλο, τον Ιερόθεο τον Ιθακίσιο, παραμένει 5 χρόνια στη σχολή και εκεί πέρα γίνεται πολύ γρήγορα και δάσκαλος των συμμαθητών του, οι οποίοι έτρεχαν κοντά του για να τον συμβουλευτούν, να τους κάνει περιλήψεις για τα μαθήματα τα οποία δεν καταλάβαιναν, αλλά και γενικότερα για τη σπουδή στη σχολή εκείνη. Ήταν λοιπόν κατεξοχήν αγαπητός ανάμεσα στους μαθητές του και φυσικά είχε πολλές προτάσεις να γίνει δάσκαλος
σε σχολή εκείνη. Εξηγούσε με ευχέρεια αυτά τα οποία δεν μπορούσαν οι άλλοι να εξηγήσουν και φυσικά προχωρούσε όλο και περισσότερο, έως ότου στη σχολή που πήγαινε ήρθαν κάποιοι γιορείτες πατέρες οι οποίοι του ενέπνευσαν με το παρουσιαστικό τους και με διηγήσεις ενδεχομένως από τη ζωή τους, του ενέπνευσαν την αγιορείτικη ζωή, έτσι ώστε να φλεχθεί από πόθο για να ζήσει τη μοναχική ζωή. Τέλος πάντων, στα 1775, μιλάμε δηλαδή σε ηλικία 26 χρονών, κάνει το βήμα αυτό να πάει στα Αγιονόρος και να δει τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Και όχι μόνο να δει τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά να γίνει και μοναχός. Το πόσο πολύ το ήθελε να γίνει μοναχός είναι χαρακτηριστικό, φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ συστήθηκε με τους ναύτες του πλοίου και του είπανε θα μας περιμένεις να σε φωνάξουμε για να πάμε μαζί να μπει στο καράβι και να πάμε στα Αγιονόρος, όταν ήρθε εκείνη η ώρα τον ξέχασαν και έφυγαν. Αυτός όμως, αντιλαμβανόμενος το γεγονός, έπεσε μέσα στη θάλασσα για να φτάσει στο καράβι, αντιλαμβάνεστε μιλάμε για θάλασσα τώρα, και ανάγκασε τους ναύτες να γυρίσουν πίσω και να τον πάρουν στο καράβι για να πάνε τελικά στο Άγιον Όρος. Έτσι λοιπόν, εκεί μπαίνει στον αγώνα, μαθαίνει τη μοναχική ζωή όπως κάναμε εμείς και μετονομάζεται από Νικόλαο Σενιπόημο κατά τη μοναχική τάξη, η οποία δεν τηρείται πλέον ακρεφνώς, αλλά θέλει το αρχικό όνομα, το ονόματό σου, από το αρχικό όνομα το ονόματό σου, να προέρχεται και το επόμενο όνομα το οποίο θα λάβεις ως μοναχός. Οπότε ο Νικόλαος γίνεται Νικόδημος, αντιλαμβάνεστε, έτσι. Επειδή ξέρει πολλά γράμματα, τον κάνουν στην Μονή Διονυσίου, δεν το είπα, εκεί έφτασε το καράβι και εκεί έμεινε, τον κάνουν γραμματέα της Μονής και αναγνώστη, έτσι ώστε να τους διαβάζει ωραία τα μοναχικά κείμενα. Το 1770 έρχεται στο Άγιον Όρος ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Κορίνθου, πολύ γνωστός δάσκαλος της Εκκλησίας, και αυτός εκεί πέρα τον προτρέπει να γράψει μερικά συγκεκριμένα πνευματικά βιβλία, τα οποία είναι πολύ γνωστά σήμερα, έτσι όπως η Φιλοκαλία, ο Ευεργετινός και το Περιθείας και Ιεράς Μεταλήψεως του Αγίου Νικοδήμου, που είναι περί συνεχούς Θείας Μεταλήψεως, δηλαδή μας προτρέπει εκεί πέρα να κοινωνάμε πάρα πολύ συχνά, όχι συχνά, αλλά συνεχώς. Έτσι το επώνυμα είναι περί συνεχούς Θείας Μεταλήψεως. Έτσι λοιπόν, με την προτροπή του Αγίου Μακαρίου, γράφει αυτά τα βιβλία, τα διορθώνει, τα πλατείνει και εκείνος τα παίρνει στη Σμύρνη για να τα εκτυπώσει και να υπάρχουν ακόμα μέχρι και σήμερα κλασικά βιβλία, έτσι, Φιλοκαλία, Ευεργετινός και το περί συνεχούς Θείας Μεταλήψεως φυσικά. Κάποια στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, επειδή γύρισε πολλά μέρη στα Αγιονόρος όπως σας είπα, πάει στο κελί των Σκουρταίων που είναι εκεί στις Καριές, στο οποίο και τελικά πέθανε και σώζεται η κάρα του τώρα εκεί, καθώς και το κελάκι του, το οποίο ήταν ένα δωμάτιο ίσα ίσα να χωράει ξαπλωτός, τίποτα παραπάνω, το οποίο υπάρχει ακόμα και τώρα. Δηλαδή έμπαινε μέσα, ξάπλωνε, όταν ξάπλωνε και αυτό ήταν το δωμάτιο του, έτσι, στην αδερφότητα των Σκουρταίων. Τέλος πάντων, εκεί εγκαταβιώνει στον Άγιο Θανάσιο και συνεχίζει να γράφει, έχει γράψει και τροπάρια κιόλας, εκκλησιαστικά τα οποία υπάρχουν, πολλές φορές στις ακολουθίες θα δείτε, τροπάριο του Αγίου Νικοδήμου γράφει μέσα, το Άγιο Ρήτου. Τέλος πάντων, μετά από εκεί πηγαίνει στην Καψάλα, η Καψάλα είναι μια περιοχή μοναστική, έτσι ένα χωριό κοντά στη Μονή Παντοκράτορος, και από εκεί εγκαταβιώνει μόνος του πλέον σε ένα κελί για να ασκηθεί ακόμα περισσότερο στην ησυχία και στη μοναχική πρακτική, που ήταν μεν αυτούνου η δουλειά να γράφει, αλλά παράλληλα ζούσε και τη μοναχική νηστεία, προσευχή κτλ. Έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Ένα χαρακτηριστικό του, το οποίο έτσι δεν είναι καθόλου έκπληξη, όλοι οι Άγιοι Πατέρες το έχουν, είναι πιο ότι αντιστάθηκε και γραπτός και προφορικός εναντίον πάσης αιρέσεως και ετεροδόξου διδασκαλίας, έτσι.
γιατί έτσι κάνουν οι αληθινοί πατέρες, δεν στέκονται παρά μόνο αντιμέτωποι τέτοιων καταστάσεων που είναι απόλυτες για την πίστη μας. Τέλος πάντων, λέγεται ότι ολόκληρη βιβλιοθήκη μπορούμε να γεμίσουμε με τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που εκδόθηκαν, αλλά είναι και αυτά που δεν εκδόθηκαν. Φιλοσοφικά, φιλολογικά, ηθικά βιβλία, δογματικά και ερμηνευτικά. Συνέγραφε λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος νύχτα και ημέρα. Ήταν η ζωή του αυτό. Δεν κουραζότανε, κουραζόταν το χέρι του ίσως, να γράφει και να γράφει και να γράφει, γιατί έγραφε και ωραία, και ήξερε την αρχαία ελληνική γλώσσα και την ελληνιστική κοινή, αυτή που διαβάζουμε εμείς στα κείμενα σήμερα, αλλά και την ομηρική, σαν να είναι η γλώσσα την οποία μιλούσε. Τέλος πάντων, πολλές φορές εργαζόταν κιόλας και άφηνε, ας πούμε, την εργασία του, μας περιπτώσει τη σκάφη που μπορεί να ζει μόνο το ψωμί, για να πάει στην άλλη πλευρά και να γράψει, γιατί το ερχόταν μια ιδέα ή μια φώτιση, έτσι που είναι το καλύτερο. Κάποια στιγμή γράφει το βιβλίο Συμβουλευτικών, το οποίο μέσα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα φυλακίσουμε τις πέντε αισθήσεις. Δηλαδή, αλλού λέγεται περί φυλακής των πέντε αισθήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Αναφέρεται μέσα για τους πέντε αυτούς εχθρούς, οι οποίοι μας πολεμά συνέχεια, και αντιλαμβάνεστε ότι είναι έτσι. Η αφή, η όραση, η όσφρηση, η γεύση και η ακοή. Έτσι. Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων. Γράφει ακόμα και συμβουλές προς αρχιερείς, προσέξτε, έτσι. Γιατί ο Άγιος Νικόδημος, όπως απέδειξε η ζωή του, δεν κόλωσε πουθενά όταν επρόκειτο για την αλήθεια και για την ηθική διδασκαλία της Εκκλησίας. Το 1783 φεύγει εντωμεταξύ, δεν σας το είπα αυτό, πάει σε ένα νησάκι απέναντι από το Αγιονόρος, τη Σκυροπούλα, έτσι, τη Σκύρο την ξέρετε περίπου, ας πούμε, αρκετά μακριά βέβαια, όχι πολύ κοντά. Τέλος πάντων, εκεί εγκαταβιώνει με έναν γέροντα που ήταν μαζί, τον Ιερόθεο, και φυσικά επανέρχεται μετά από λίγο καιρό, λαμβάνοντας το αγγελικό σχήμα, έγινε μεγαλόστιμος μοναχός δηλαδή, που αυτό συνέβαινε ότι στο εξής θα παρέμενε, ας πούμε, στη μοναχική ζωή του Αγίου Όρους. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη φορά, το 1784, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς έρχεται πάλι στα Αγιονόρους και τον προτρέπει να γράψει αυτή τη φορά και άλλα βιβλία. Παραδείγματος χάρη, να ερμηνεύσει τη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Έτσι. Επίσης, γράφει το Εξομολογητάρι, το οποίο είναι βοήθημα για εμάς τους πνευματικούς. Γράφει το Νέο Μαρτυρολόγιο, που είναι ένα νέο συναξάριο των νέων μαρτύρων, της πίστεως των νέων μαρτύρων. Γράφει τα πνευματικά γυμνάσματα και το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου που υπάρχει. Υπάρχει και το Αγίου Νεκταρίου βέβαια, έτσι. Τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά και κλασικά βιβλία στην Εκκλησία μας, που πρέπει, ας πούμε, να τα έχουμε διεξέλθει, αλλά και από εδώ και πέρα να δίνεται η ευκαιρία σε εμάς να τα διαβάζουμε. Κάποια στιγμή έκανε και μια βόλτα στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους να συλλέξει τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι ο Θεός δεν ήθελε κάτι εκεί να συμβεί, και σε κάποιον που τα έδωσε, για να μην αναφέρω και ονόματα κτλ., να τα πάει σε ένα τυπογραφείο εκεί στην Αυστρία να τα τυπώσει. Από εκεί κάτι προκηρύξεις για την ελευθερία τυπώθηκαν παράλληλα του Ρίγα Φεραίου και μπούκαραν μέσα οι Αυστριακοί και κάψανε και τα συγγράμματα που είχε συγκεντρώσει ο Άγιος Νικόδημος προς έκδοση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Οπότε δεν συνέβη αυτή η έκδοση. Το πόσο λυπήθηκε ο Άγιος Νικόδημος, έτσι, φαίνεται από τη στεναχώρια που είχε και από την αγωνία του. Γι' αυτό το λόγο ξαναπηγαίνει στο κελί των Σκουρταίων, έτσι, και φυσικά εκεί βρίσκει μια παρηγοριά. Ίσως διαισθανόταν ότι εκεί θα είναι και το τέλος, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά όμως από αυτό, από αυτό το πλήγμα πραγματικά, γιατί μιλάμε τώρα εδώ όταν ασχολείσαι με αυτά τα βιβλία, και είναι όλη η ζωή σου, καταλαβαίνεις και την αξία τους και σίγουρα εκτιμάς αναλόγως. Μετά από αυτό όμως, σε αντίσταση της κακοτοπιάς που του συνέβη, αρχίζει να συγκεντρώνει τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, έτσι, από τους πρώτους αποστολικούς,
μέχρι τους τελευταίους των τελευταίων Οικουμενικών Συνόδων και γράφει το περίφημο Πηδάλιο, το οποίο είναι μια συγκέντρωση των Ιερών Κανόνων και ερμηνεία ταυτόχρονα αυτόν ένα μεγάλο σπουδαίο βιβλίο, το οποίο ονομάστηκε Πηδάλιο, το όνομα σε Πηδάλιο, γιατί από εκεί, από τους Ιερούς Κανόνες, επιδαλουχείται, οδηγείται το άρμα, μάλλον το καράβι που λέγεται Εκκλησία. Έτσι. Αμέσως μετά πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να εγκριθεί το βιβλίο του αυτό και όπως και εγκρίνεται και μετά τυπώνεται στο Παρίσι, όχι στο Παρίσι, στη Βενετία, έτσι, όπου όμως πάλι συμβαίνει ένας πειρασμός τέτοιο, γιατί κοιτάξτε όπως είναι κλοπές, οι υλικές είναι και πνευματικές κλοπές, και ένας εκεί πέρα που το πήρε, ονόματα να μιλάμε γιατί είναι άχρηστα ονόματα αυτά, Α, Ω, έβαλε μέσα δικές του έτσι προσθέσεις, αφαίρεσε πράγματα, έκανε, έδειξε κτλ. Όχι επί των κανόνων, αλλά επί των ερμηνεών, καταλάβατε. Και δεν ξέρω αν και ακόμα και τώρα στο Πηδάλι, ας πούμε, υπάρχουν αυτές οι διορθώσεις αυτούνου, έτσι, του απέσιου ανθρώπου, ο οποίος και τα μπερδεύει κιόλας και κατηγορείται μετά Άγιος Νικόδημος για αυτά τα οποία έγραψε ένας άλλος. Γιατί ο Άγιος Νικόδημος ήταν φωτισμένος άνθρωπος, έτσι. Τέλος πάντων, στεναχωριέται πολύ γι' αυτά, πηγαίνει από εδώ, έρχεται από εκεί, πάει στον Άγιο Βασίλειο σε ένα κελάκι για να γράψει και πάλι, γράφει το δεύτερο ξημολογητάριο, γράφει ένα ευχολόγιο με ευχές που υπάρχει, γράφει ερμηνείες στον Απόστολο Παύλο, ερμηνεία των Ψαλμών, έτσι και ένα άλλο βιβλίο πολύ ωραίο, δεν είναι τόσο γνωστό βέβαια, Κήπος Χαρίτων λέγεται, ο οποίο είναι κλασικό πνευματικό βιβλίο. Βλέπετε ότι μέχρι τώρα, θα λέγαμε πάνω κάτω, πηγαίνει η ζωή του και κυλάει συγκεκριμένα. Αλλά ο Άγιος Νικόδημος μην νομίζετε ότι δεν έχει πειρασμούς και μάλιστα ανώτερους πειρασμούς από αυτούς που λένε οι πατέρες μέσα εκεί, ψιθυρισμούς και χτυπήματα και ενοχλήματα των δαιμόνων, πλέον πάρα πολύ σωματοποιημένα, έτσι. Γι' αυτό και κρότους έκανε ο διάβολος το κελί του που ήταν και ψιθύριζε σαν πολλά, πολλοί άνθρωποι απ' έξω, την άλλο που έγραφε, και λέγανε αυτός που γράφει, μας ενοχλεί. Και φυσικά ακόμα και ένα που έχουμε ζήσει και εμείς πάρα πολύ έντονα, όταν έγραφε την ερμηνεία για το ψαλτήριο, εκεί τον ενοχλούσαν πάρα πολύ οι δαίμονες. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάποτε ήταν δηλός, έτσι ώστε όταν κοιμόταν στο κελί του, λέει, άφηνε την πόρτα ανοιχτή για να ακούει και τους άλλους πατέρες και τα λοιπά. Τώρα πλέον αντιμετωπίζει μόνος του, μετά από τόση εμπειρία και αρετή, τα χτυπήματα του διαβόλου, σαν να μην είναι τίποτα, έτσι, σαν να μην είναι τίποτα. Τέλος πάντων, στα τελευταία του χρόνια, αντί να ελαττώνει την προσπάθεια, την αυξάνει και γράφει ακόμα περισσότερο. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα, θυμάστε κιόλας ότι ο Άγιος Νικόδημος πέθανε 60 χρονών, είχε ως αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η υγεία του και φυσικά όλο και έπαιρνε προς τα κάτω, μέχρι το σημείο που αυτός ο Ρακένδυτος, κατά τα άλλα μοναχός εξωτερικά, αλλά πολύ σπουδαίος εσωτερικά, αφού έγραψε το Συνεξαριστή, αφού έγραψε τη Νέα Κλίμακα, αφού έγραψε το Ορτοδρόμιο που αναλύει μέσα τις εορτές της Παναγίας, των Αγίων κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή, αφού υπεραμύθηκε, γιατί ο Άγιος Νικόδημος ήταν ένας κολυβάς, ξέρετε, το κίνημα των κολυβάδων στο Άγιον Όρος, επανέφερε την παλαιά τάξη, παραδείγματος χάρη, να γίνονται τα μνημόσυνα το Σάββατο, ένα σημαντικό πράγμα, γιατί το Σάββατο είναι το εγκυημένο ημέρα. Δυστυχώς τώρα βέβαια έχουν γίνει όλα εμπορικά και μέσα στην εκκλησία εντός εισαγωγικών και βλέπετε ότι είναι όλα τσάτρα πάτρα, αρκεί να βγαίνει το μεροκάματο. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά και μετά από την ανάλωσή του αυτήν στους αγώνες αυτούς και αφού κατοίκησε όλο το Άγιον Όρος και πήγε από εδώ και πήγε από εκεί, έπαθε αυτό που λέμε σήμερα ημιπληγία. Η πληγία είναι όταν ξαφνικά παθαίνεις ένα ταμπλά, ένα σοκ και δεν κινούνται τα όργανα του σώματός σου, κάποια από αυτά, έτσι.
Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος, αφού είχαν πέσει τα δόντια του και είχε κουφαθεί κιόλας σχεδόν, κάποια στιγμή, πηγαίνοντας στο κυρί του και κατεβαίνοντας από το γαϊδούρι, αισθάνεται ότι δεν κινείται ούτε χέρι, ούτε πόδι, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και για ένα μήνα περίπου κάθεται στο κρεβάτι, τα λέω αυτά γιατί είναι χαρακτηριστικά, κάνει μια γενική εξομολόγηση και νονάει, κάνει και ευχέλαιο και φυσικά φτάνει κάποια στιγμή η ώρα που ησυχάζει. 14 Ιουλίου ήταν το 1809, έτσι, γι' αυτό και το γιορτάζουμε 14 Ιουλίου. Τότε λοιπόν έλειψε αυτός ο στήλος, αυτό το φως από τον κόσμο, το οποίο όμως φωτίζει ακόμα, αν και είναι καλό αυτό να το πούμε και είναι αλήθεια δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τη μελέτη, έτσι, του εξομολογηταρίου, του πιδαλίου, του κήπου χαρίτων, του περί συνεχούς θείας μεταλήψεις κτλ. Αλλά αρέσκουν τους να διαβάζουν περιοδικά, εφημερίδες και άλλα τέτοια έντυπα. Πεθαίνει λοιπόν εκεί στο κελί των Σκουρτέων, που είναι πάρα πολύ εύκολο, μόλις κατεβαίνει στις καριές με το λεωφορείο φτάνει και πολύ εύκολα. Και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα και η κάρα του, την οποία αν πάτε να τη δείτε είναι κατακίτρινη και ευωδιάζει. Και εκεί ακριβώς, παρόλο που έχει ανακοινιστεί το κελάκι, είναι και το δωμάτιο του υποτίθεται, το οποίο ήταν ένα μέρος ίσα ίσα ένα επί δύο. Γιατί ούτε δύο επί δύο ήταν. Ούτε ένα επί δύο. Έτσι. Μισό επί δύο. Ίσως χωρούσε και έμπαινε μέσα, σαν ήταν μια τρύπα. Αυτόν τον Νικόδημο λοιπόν, τον οποίο κάποιοι τον κατηγορούν, γιατί τους φαίνεται αυστηρός κτλ. Αυτόν μακαρίζουμε πιο πολύ σαν δάσκαλο, γιατί εντάξει, μας συγκινούν και τα μαρτύρια των Αγίων και η ζωή τους, αλλά να ξέρω ότι αυτούς άνθρωπους, εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, έχουν παραδείγματος χάρη στερεωμένη τη διδασκαλία της Εκκλησίας σε εποχή του Ιπποκρατίας, ότι πρέπει να κοινωνάμε συχνά. Τότε είχε βγάλει το Πατριαρχείο μια εγκύκλιο ότι 3 φορές μόνο το χρόνο επιτρέπεται να κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί ήταν σκοτάδια όλα παντού. Έβγαλε κανόνες, έβγαλε πνευματικά γυμνάσματα, πράγματα που ο κόσμος τότε, ας πούμε, έτσι, αγνώστο Θεό. Θα μου πείτε τώρα, έχουμε αλλάξει. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα στην εποχή μας υπάρχουν και πολλές εκδόσεις βιβλίων, ανανεώνονται συνεχώς, αλλά είπαμε, αυτός ο πειρασμός με τα κινητά και με τις οθόνες και με τα, τέλος πάντων, τα μέσα τηλεοψίες, μας κάνει να απορρίπτουμε το βιβλίο και να προστρέχουμε στην ευκολία της εικόνας. Μια εικόνα 1000 λέξεις, μια εικόνα 1000 καταστροφές, μια εικόνα 1000 άγνοιες. Για τον άνθρωπο ο οποίος και για τα παιδιά μας, τα οποία μαγεύονται από την εικόνα και χάνουν την ουσία. Έτσι. Διότι πράγματι τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου και το Θεοτοκάριό του και όλα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Μαρίνα, έτσι. Ξέρετε πόσο χρόνο πέθανε η Αγία Μαρίνα για τον Χριστό. 15. Κι όμως δείχνει τόσο μεγάλη και τόσο όρημη στην εικόνα της, έτσι, στην εικόνα που έχει μάλιστα και το διάβολο, όπως ξέρετε, κάποιες στιγμές, άλλες φορές το Σταυρό, τον οποίο και αυτή, σαν τον Άγιο Νικόδημο, καταπολέμησε αισθητά. Όταν λέμε αισθητά, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, έτσι, όχι νοερά μόνο, αλλά και αισθητά. Θα το πω παρακάτω όμως τι και πώς. Η Μαρίνα ήταν από την Αντιόχεια. Οι Αντιόχειες ήταν πάρα πολλές. Από την Αντιόχεια της Πισιδίας λοιπόν ήταν η Αγία Μαρίνα και όχι από την κεντρική Αντιόχεια, την πιο γνωστή που έχουμε και τώρα ακόμα, την Αντιόχεια της Συρίας. Το 270 περίπου γεννιέται όταν ήταν ο Διοκλητιανός αυτοκράτορας, που ήταν ένας απέσιος διώκτης από τους χειρότερους εναντίον των χριστιανών. Αλλά την Αγία Μαρίνα δεν την χρειαζόταν ο διώκτης, γιατί ο πατέρας του Εδέσιος ήταν ιερέας των ειδώλων και μάλιστα πρώτος. Έτσι. Ποιο ήταν όμως το τυχερό της? Ότι επειδή πέθανε η μάνα της λίγες μέρες μετά τη γέννησή της, την έδωσε ο ιερέας σε μια γυναίκα να τη θυλάζει, αυτός ο Εδέσιος, η οποία ήταν χριστιανή. Και αντιλαμβάνεστε ότι την πάτησε από μέσα λοιπόν. Ο Εδέσιος έγινε απέσιος.
η χριστιανή γυναίκα αυτή που θύλαζε την Αγία Μαρία την έμαθε για τον Χριστό και φυσικά όταν μεγάλωσε λιγάκι αυτά που έλεγε ήταν τα λόγια του Χριστού. Παρόλο που ήταν 15 χρονών η Αγία Μαρία ήταν ολόκληρη γυναίκα, όμορφη και περιζήτητη, όχι γιατί οι άνθρωποι κοιτάνε στο βάθος, έτσι. Ακόμα και σήμερα βλέπετε ότι οι άνθρωποι κοιτάνε εξωτερικά, γι' αυτό και όταν άνθρωπο του κοιτάς εξωτερικά, μόνο το κρέας του δηλαδή, κρέας σου δίνει μετά, έτσι, δεν σου δίνει ψυχή. Όταν κοιτάς την ψυχή του, σου δίνει ψυχή. Όταν κοιτάς το κρέας του, σου δίνει το κρέας του μόνο. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και οι περισσότερες σχέσεις τώρα στην εποχή μας είναι κρεάτινες. Είναι σάρκικες δηλαδή. Ό,τι δίνεις, αυτό παίρνεις. Άμα δώσεις ψυχή, παίρνεις ψυχή. Άμα δώσεις σώμα, παίρνεις σώμα. Άμα δώσεις και τα δύο, παίρνεις και τα δύο. Εγώ βαρέ, ήθελα να σας πω λοιπόν να καταλήξω ότι έγινε κέντρο και στόχος ενός ασεβούς, έτσι, τέλος πάντων εκεί πέρα επάρχου που λεγόταν Ολύμπριος, ένας αγριάνθρωπος, ο οποίος ήθελε να την κάνει γυναίκα του, ας πούμε. Παιδεραστή στην ουσία δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι. Τέλος πάντων, τη βάζει φυλακή έτσι για να την τρομάξει και μετά αρχίζει όπως είναι η γνωστή τακτική, ξέρετε. Μια με το καλό, μια με το κακό, μια από εδώ, μια από εκεί, να προσπαθεί στη 15χρονη να την προσετεριστεί. Αλλά εδώ βλέπουμε μια απόκριση και μια συμπεριφορά μεγάλου ανθρώπου, όριμο, που να λέει ότι ούτε η θλίψη, ούτε η πόνη, ούτε τα πλούτη σου, ούτε τα αυτά σου μπορούν να με συγκινήσουν από τον αληθό τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε, όπως μάθει ο άνθρωπος, έτσι. Από μικρή έμαθε λοιπόν χριστιανή και χριστιανή έγινε. Τέλος πάντων, τα μαρτύρια της Αγίας Μαρίνας είναι πάρα πολύ δυνατά, εσχρόνευτη και λέγει δηλαδή, πόσο τη δίραν, πόσο την ραπίσαν, πόσο την... Δηλαδή άλλαξε ακόμα και η μορφή της, έγινε μια χαρκομανία, ας πούμε, εξωτερικά το σώμα της και πόσο την βασάνισαν, αλλά ουδόλος εφοδίθη, όπως λέει ο συνεξαριστής. Τίποτα. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα με θαύμα ο Χριστός την επικατέστησε στην πρώτη της ομορφιά και μπορεί να την έκανε και πιο όμορφη κιόλας. Γιατί για αυτήν δεν έπαιζαν ρόλο αυτά τα πράγματα. Να, είναι αυτό που λέγαμε την προχθές. Ο φόβος τι είναι. Φυλάει τα έρμα. Τα έρημα δηλαδή. Η Αγία Μαρία δεν ήταν έρημος. Έτσι. Ήταν έφορη γη. Γεμάτη. Γι' αυτό και δεν τη φοβερίζει ούτε και η μορφή του δράκοντος που την εμφανίζεται να θέλει να την κάψει, να θέλει να την φάει, να θέλει να την κάνει και τον υποτάσσει χωρίς δεύτερη κουβέντα στο όνομα του Χριστού. Κάποια στιγμή μπορεί να φοβήθηκε και αυτή σαν άνθρωπος όταν την κατέπινε ο δράκοντας μέχρι τη μέση, αλλά αφού ήταν στιγμίο, γιατί καμιά φορά λέτε μερικοί, α, μήπως δεν κάνει να φοβηθώ καθόλου. Αυτά δεν πάνε με το μέτρο. Αν φοβηθείς, θα φοβηθείς λίγο. Και να φοβηθείς όσο χρειάζεται, κατά περίπτωση, έτσι. Τέλος πάντων, και αυτό το ξεπερνάει, όπως ξεπερνάει και τον διάβολο που έγινε σαν μαύρος αιθίωπας και εμφανίστηκε μπροστά τη, και τον δράκοντα, ο οποίος έγινε μαύρος σκύλος και ήθελε να την ορμήξει και να τη φάει. Αυτά όλα αισθητά, δηλαδή έβλεπε το σκύλο να την ορμάει, κανονικά. Όχι στο όνειρό τη, έτσι. Τέλος πάντων, λέει ο συνεξαριστής ότι το χτύπησε με το κεφάλι, με το σφυρί, λέει, τον δράκοντα και το μαστίγωσε αφού τον άρπαξε από τις τρίχες του κεφαλιού του. Έτσι. Τέλος πάντων, όπως είπα, οι πληγές της θεραπεύτηκαν άμεσα, αλλά την ξαναβάλαν φυλακή αυτή και μάλιστα πριν τη βάλουν φυλακή είπαν ότι «Α, κοίταξε τι ωραία, οι θεοί μας, λέει, σε κάναν καλά». Και το προσωπαλά αυτό το πράγμα. Πίστευαν, λέει. Πώς μπορεί να πλανηθεί ο άνθρωπος, μπροστά τους γινόταν το θαύμα και αυτοί νόμισαν ότι οι θεοί τη λυπήθηκαν και την έκαναν καλά. Αλλά που μυαλό για τον Θεό. Εδώ τον έχουμε τον Θεό και τον χάνουμε. Τον μετονομάζουμε. Τον κάνουμε καθολικό προτεστάντη κτλ. Και έρχονται άνθρωποι έτσι που είναι και του Θεού, μεγαλόσχημα, να λένε τέτοια πράγματα. Έτσι. Και η Αγία Μαρίνα 15 χρόνων τους βάζει τα γυαλιά. Τέλος πάντων, ο αληθινός Θεός λοιπόν με θεράπευσε και παρόλα αυτά ούτε η πόνη με
αγγίζουν, γιατί την έβαζα σε διάφορες δοκιμασίες κάθε τόσο, αλλά και ούτε αυτούς αγγίζει ο μεγάλος σεισμός που έγινε όταν η Γεμαρίνα ήταν στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο αυτό το συγκινητικό της υπόθεσης, ο σεισμός και αυτά, όσο ούτε ότι κάθισε στο κεφάλι της ένα περιστέρι που γράφει ο εξαριστής. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ και με συγκινεί το ότι ενώ ήταν κάποια στιγμή η Αγία Μαρίνα μπροστά σε 15.000 άνδρες μόνο, λέει, τότε έτσι μετρούσαν, που φανταστείτε ότι πίσω από αυτούς υπήρχαν γυναίκες και παιδιά, δηλαδή βάλτε 50.000 εσείς, να την απειλεί ο βασιλιάς και να την κάνει, και εκείνη από τις απαντήσεις που έδωσε, προσέξτε, να κάνει όλο τον όχρο αυτό να πιστεύει. Και έμεινε αυτός ο έπαρχος, ο Λίβριος, που δεν είπε, μόνος του. Φυσικά με τον στρατό του, με τον οποίο τον τάιζε και τον διάταζε, έτσι. Ναι. Κάθε αυτά τα ντουρτουβάκια που λέμε, θα σας εξηγήσω τι είναι κάποια στιγμή. Ντουρτουβάκια δεν είναι αυτά. Χαζοπαιδί, χαρά γεμάτη. Τέλος πάντων, διατάζει τον στρατό να σφάξει όλο το πλήθος, ακούστε τώρα. Γιατί είναι τρελός ο άνθρωπος, ποιος σφάζει ολόκληρο λαό. Και να κάνει σε μια μέρα μέσα, εγώ λέω 50.000, μπορείτε και παραπάνω. Του σίγουρα ήταν 15.000 άνδρες, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους κάνει μάρτυρες. Και πιο πολύ εγώ στέκομαι σε αυτήν την αξία της Αγίας Μαρίνας, και όχι σε όλα τα άλλα. Το να παλέψει με τον διάβολο νομίζω είναι λιγότερο από το να κάνει 50.000 χριστιανούς, οι οποίοι βαφτίστηκαν αυτόματα στο αίμα τους. Έτσι. Αυτό είναι η δύναμη και καμιά φορά χτυπάω και εγώ το κεφάλι μου και λέω 15.000 ανθρώπους δεν μπόρεσα να τους πείσω να πιστέψουν, αλλά πέρασαν, είδαν και φύγαν όπως κάνουν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο πηγαίνοντας σε ένα μαγαζί να ψωνίσουν ρούχα. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, ενδεχομένως αν φτάναμε μπορεί να το κάναμε και εμείς τόσους μάρτυρες και τόσους χριστιανούς. Οπότε από το 15.000 παραμένουμε στο 1,5, 1,5. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάνω στο σημείο, πάλι την είπε αυτός, αν θέλω να γίνεις γυναίκα μου και τα λοιπά, τέλος πάντων, χαζά χαμένα, βέβαια οι μουσουλμάνοι το κάνουν αυτό από 6 χρόνια στα παιδάκια, έτσι, άλλη υπόθεση εκείνη. Και τη στιγμή που την έβαλε, ας πούμε, ο Δήμιος για να τη σκοτώσει, γίνεται μεγάλος σεισμός. Εκείνη προσευχόταν και ο Θεός έκανε σεισμό για την Αγία Μαρίνα. Και ο Δήμιος πήγε να μετανιώσει. Αλλά τον παρακάλεσε, προσέξτε, να τελειώσει αυτό που είχε να κάνει, γιατί έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, μετά βαριέσαι και λες, άρα να κόψε το λαιμό σας, έτσι δεν είναι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά, ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ότι η Αγία Μαρίνα πήρε μαζί της και μια ολόκληρη πόλη. Μεγάλη πόλη. Έτσι. Το οποίο είναι το ζητούμενο για τον καθένα από εμάς. Να φωτίσουμε και αν δεν είναι μια πόλη, σίγουρα να ξέρετε ότι όποιος σώσει έναν άνθρωπο υπό την έννοια ότι τον κήρυξε, τον φώτισε, τον οδήγησε στον Χριστό, αυτός θα καλύψει πλήθος αμαρτιών που λέει το Ευαγγέλιο και θα σώσει και τη δική του την ψυχή. Έτσι. Να έχουμε τέτοια θελήματα, να έχουμε τέτοιες επιδιώξεις. Γιατί αλλιώς θα είμαστε χριστιανοί του γλυκού νερού και παρόλο που έχουμε στο σώμα μας σημάδια από τα μαρτύρια του, να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να μείνουμε μετά στο μπακάλικο της γειτονιάς. Έτσι, το οποίο δεν θα έπρεπε, ας πούμε. Πρέπει να συνεχίζουμε να εμπνέουμε και να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους χριστιανούς, αληθινούς. Γιατί κάποιοι εκεί έξω, να ξέρετε ότι περιμένουν κάποιον να τους πει έλα, αλλά να το δείξει κιόλας. Έλα πού. Πρέπει να δει όλος από σένα ότι έτσι είναι οι χριστιανοί. Γι' αυτό καλά μυαλά και με την ευχή του Αγίου Νικοδήμου και της Αγίας Μαρίνας, μιας πολύ παλαιάς και ενός πολύ νεωτέρου Αγίου, να φωτιστούμε, να έχουμε τη χάρη τους και να διαβάσουμε και κανένα βιβλίο τους, έτσι. Παραλαμβάνω και επιθυμίζω, Φιλοκαλία, Ευεργετινός, Περισυνεχούστιας Μεταλήψεως, έτσι, Κύφος Χαρίτων, Ξομολογητάριο, Νέο Μαρτυρολόγιο, κλασικά βιβλία της Εκκλησίας, πολύ σημαντικά, και φυσικά το Πηδάλιο, το οποίο ο καθένας μπορεί να ρίξει μια ματιά για να καταλάβει σε πόση οικονομία βρισκόμαστε τώρα, παραδείγματος χάρη, ενώ οι πατέρες
επιβάλλουν 20 χρόνια κοινωνισία σε ανθρώπους που κάνουν έκκληση, ή ανθρώπους ή να κοινωνήσουν στο τέλος της ζωής τους αυτοί που κάνουν άλλα φοβερά εγκλήματα. Εμείς με την οικονομία του Θεού τα μειώνουμε όλα αυτά προκειμένου να οδηγηθεί αυτό σε μετάνοια. Έχει ο Θεός όμως, γι' αυτό έχει και προέχει, και όπως λέει ένα ωραίο, δεν υπάρχει ο Θεός απλά, αλλά άρχει. Έτσι, αφού άρχει εκείνος θα κάνει τα πάντα. Για μας, προς το παρόν, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και δημοσίως να υπάρχει, μπορεί να προσευχθεί κανένας άλλος για μας στη διαδίκτυα, ότι η προσευχή μας πρέπει να είναι να βρούμε ναό. Έτσι, ναό. Εκκλησία είμαστε. Αλλά χρειαζόμαστε και έναν ιερό ναό να βάλουμε μέσα το μάρι μας, να το κάνουμε και μέσα έτσι, να το φωτίσουμε. Έτσι, να μην ξεχνιέστε και να προσεύχεστε συγγυνεξή και τέκνης για αυτό το σκοπό μας. Γύρι να είστε, καλή ομολογία και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενδιωγμό και αυτό σημαίνει ότι είμαστε εκκλησία. Να είστε γύρι.